Καλησπέρα από το Προεδρικό Μέγαρο. Κατεδίαν ήταν η συνάντηση τελικά και όχι διευρυμένη όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Διήρκησε περίπου 15 λεπτά και μετά την συνάντηση εκδόθηκε μια κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται πως συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις διμερούς σχέσεις των δύο χωρών που αφορούν θέματα άμυνας και ασφάλειας, ενώ ο πρόεδρος Αναστασιάδης Νίκο ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Να πούμε πως ο Εμμανουέλ Μακρόν επέλεξε τον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter να τοποθετηθεί, λέγοντας πως εξέφρασε μάλλον τις ευχαριστίες του για την φιλοξενία στην οποία τη χάνει εδώ στην Κύπρο, σημειώνοντας και στέλνοντας μάλλον και το μήνυμα ότι μαζί, ενώντας τους Met7, θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Ευρώπης. Στις 8 λοιπόν είναι προγραμματισμένο και το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών της Νοτιού Ευρώπης. Θα είμαστε εδώ και θα μεταφέρουμε λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΜΕΚΑ, Νίκο. Μάλιστα, Μαρές, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Σε χωριστή συνάντηση είχε το